Μια συζήτηση που την είχαμε ξεκινήσει μαζί, κύριε Πουτσιάδη, αν θυμάστε, το καλοκαίρι, είχε, αυτό που είχατε πει, είχαν προκαλέσει ορισμένες αντιδράσεις, κυρίως σε κατοίκους χωριών που είχατε αναφέρει, αν θυμάστε, για το πού θα φιλοξενηθούν οι νέες δομές. Φαίνεται ότι κλείδωσε όλο αυτό και θα έχουμε νέες δομές σε Καστοριά και Άργος, στο πρώτο, στο δεύτερο και τρίτο λύκειο Καστοριάς, στο λύκειο του Άργους, είναι τρεις νέες δομές όπου ήδη φοιτούν, πρέπει να πούμε, προσφυγόπουλα. Υποίδρυση, έχουμε μία τάξη υποδοχής στο ένατο δημοτικό, το είχατε αναφέρει το ένατο δημοτικό, θυμίζω, καθώς και στο ΔΙΕΠΑ, στο τέταρτο γυμνάσιο. Επίσης, προσφυγόπουλα θα πάνε στα σχολεία του Μαυροχωρίου, του Δυσπηλιού και της Κορισσού, όπως και στον Υπηαγωγείο Μαυροχωρίου. Έχει κλείσει ο σχεδιασμός, κύριε Τσιάδη? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ή υπάρχει περίπτωση να ανοίξει περισσότερο η Βεντάλια? Να σας πω ότι με το θέμα έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη η Περιφερειακή Διεύθυνση. Μάλιστα, γι' αυτό θα έχουμε αύριο τον κύριο Μαρδί. Κύριος Διευθυντής, με τον οποίο χάρηκα που θα έχετε και αύριο, μια συζήτηση, συνομιλία ακριβώς επί του θέματος. Μάλιστα. Προφανώς η πρότασή μας έχει διαφοροποιηθεί, όπως ξέρετε, δεν είναι αυτή η πρόταση που καταθέσαμε εμείς. Εδώ λοιπόν το είναι το ζήτημα. Η πρόταση δική σας πού διαφέρει με αυτή που τελικά αποφασίζεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση? Εντάξει, αρχικά είχαμε πει ότι οι ΔΙΕΠ θα πρέπει να αναπτυχθούν στα πολύ κοντινότερα σχολεία των δομών που φιλοξενούν τους μετανάστες πρόσφυγες. Μεταξύ αυτών, ας πούμε, στο Αγνάντι, πλησιέστερο σχολείο είναι Τυχιού, βέβαια το ένατο. Στο Δέδης, όπου φιλοξενούνται, καλώς είναι τα σχολεία Μαυροχωρίου, Κορισσού, Δυσπηλιού, όπως αναπτύσσονται. Στον Υπηαγωγείο είχαμε προτείνει τότε τον Υπηαγωγείο Αμπελοκήπων, το οποίο... Το οποίο είναι κενό, σαν κτίριο, εννοείται. Όχι κενό, λειτουργεί το Υπηαγωγείο. Λειτουργεί, συγγνώμη, ναι. Εννοείται ότι λειτουργεί. Νόμιζα για το δημοτικό, λέτε, ναι. Η διαφοροποίηση είναι ότι τώρα τον Υπηαγωγείο μετακινείται στον Υπηαγωγείο Μαυροχωρίου. Κατά τα άλλα, τα δημοτικά σχολεία μένουν ως έχουν, πλην το ότι για το ένατο και για το Τυχείο δεν υπάρχουν ΔΙΕΠ, αλλά υπάρχει μια υποδημιουργία. ΔΙΕΠ, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το και το ΔΙΕΠ. Το ΔΙΕΠ είναι δομή η οποία λειτουργεί πέραν του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των σχολείων. Και στην πρώτη φάση τα παιδιά τα οποία θα φοιτήσουν στις ΔΙΕΠ δεν έχουν άμεση εμπλοκή με τα παιδιά του πρωινού κύκλου, ας πούμε, λειτουργίας του σχολείου, ας πούμε. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό σας ρωτά τι σημαίνει ΔΙΕΠ. Αυτά τα παιδιά που θα πάνε στο ένατο, στο Μαυροχώρι, στο Δυσπηλιό, στην Κόρισο. Είναι το ίδιο. Το ένατο είναι υποίδρυση, το τμήμα... υποδοχής, η τάξη υποδοχής, η οποία σημαίνει συγκεκριμένος χρόνος τα παιδιά αυτά θα είναι σε μια τάξη ξεχωριστή, αλλά θα έχουν και πάρα πολλές ώρες εκπαίδευση διδασκαλίας μαζί με τα άλλα παιδιά. Θα είναι με τα άλλα λοιπόν παιδιά, ακριβώς. Δεν θα είναι δηλαδή... Όχι αποκλειστικά ξεχωριστά. Ξεχωριστά θα έχουν ένα μεικτό πρόγραμμα το οποίο θα λειτουργεί και με παιδιά των άλλων τάξεων, αλλά και ξεχωριστά. Κύριε Πουτσιάδη, η ΔΙΕΠ όμως δεν είναι έτσι. Η ΔΙΕΠ είναι ξεχωριστές δομές. Η ΔΙΕΠ είναι ξεχωριστές δομές, ακριβώς. Έτσι, οι οποίες είναι το χρόνο βέβαια. Δηλαδή δεν θα η ΔΙΕΠ, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι δομές που δεν θα ανταμώνουν τα παιδιά τα προσφύγωπουλα με τα υπόλοιπα που είναι. Είναι διαφορετικό. Είναι εντελώς ξεχωριστό πράγμα. Υγείας, είναι άλλο το πρόγραμμα, είναι άλλο ότι η άλλη εκπαιδευτική έχει πολλές μεγάλες διαφορές. ΔΙΕΠ θα έχουμε στο τέταρτο γυμνάσιο, επαναλαμβάνουμε, στο Μαυροχώρι, στο Δυσπηλιό. Καλά, το γυμνάσιο είναι τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Μιλάμε Δυσπηλιό, Μαυροχώρι, Κορισσό. Και νηπιαγωγείο Μαυροχωρίου. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι για αυτά τα χωριά δεν θα συνευρίσκονται την ίδια ώρα τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο με τα προσφυγόπουλα. Θα είναι άλλες ώρες. Θα είναι απόγευμα προς το προφανώς. Ακούστε να σας πω τώρα το πρόγραμμα. Ακριβώς δεν το έχω υπόψη μου, γιατί δεν μας έχει κοινοποιηθεί και όλα στη συγκεκριμένη πρόταση επακριβώς. Λογικά αύριο θα μας τα πει αυτά, κύριε Μαρτύρης. Λογικά αύριο θα μας τα πει. Είναι ό,τι διέρευσε, ας πούμε, μέσω διαδικτύου. Από εκεί και πέρα τώρα, το πώς δουλεύουν οι ΔΙΕΠ σε άλλους νομούς, στα Γρεβενά ή αλλού, σημαίνει ότι το πρόγραμμά τους ξεκινάει, νομίζω, η ώρα 2. Από εκεί και πέρα επεκτείνεται μέχρι τις 5 η ώρα. Είναι όπως παλιά εμείς πηγαίναμε το απογευματινό. Γιατί εμείς προλάβαμε και απογευματινό σχολείο, 2 η ώρα ξεκινούσαμε. Αλλά να θυμίζω ότι τα σχολεία τα οποία αναφέραμε προηγουμένως έχουν και ολοήμερη λειτουργία προγράμματος. Σωστό.
Οπότε από τις 2 και μετά που λειτουργεί ας πούμε η ΔΙΕΠ θα είναι και παιδιά του σχολείου στο ολοήμερο τουλάχιστον. Τα ολοήμερα ποια είναι του... Όλα τα σχολεία έχουν ολοήμερο. Όλα είναι ολοήμερο, μάλιστα. Έτσι. Τώρα, κύριε Μπουτσιάδη, έχουμε υπολογίσει, γιατί ένα βασικό πρόβλημα, αν θυμάστε τότε το καλοκαίρι που συζητούσαμε αυτό το θέμα, ήταν να βρούμε να καταγράψουμε πόσα παιδιά τέλος πάντων μπορεί να πάνε. Γιατί αυτός ο αριθμός συνεχώς μεταβάλλεται. Έχουμε βρει μια άκρη, κύριε Μπουτσιάδη. Κύριε Νατσούλη, σαν πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καστοριάς δεν έχουμε καμία υπεύθυνη ενημέρωση, εγγράφος τουλάχιστον, επισημένων στοιχείων. Πώς θα γίνει. Είναι κάτι το οποίο διαχειρίζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας. Και φυσικά περιμένουμε και εντολές και οδηγίες όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία και των ΔΙΕΠ αλλά και του τρόπου απασχόλησης προσωπικού. Ναι. Ευελπιστούμε ότι αυτά θα γίνουν σύντομα και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι, γιατί έχουμε δύο βασικά πράγματα. Πόσα είναι τα παιδιά και που θα πηγαίνουν και πόσοι θα είναι οι δάσκαλοι που θα διδάσκουν και με ποιον τρόπο. Εάν θυμάμαι καλά... η ενημέρωση αυτή βέβαια έχει περίπου το δίμηνο προηγουμένως, ναι. Πολύ πριν τις γιορτές. Πλησιάζανε τα 100 παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγείο και δημοτικά. Μάλιστα. Από εκεί πέρα όμως υπήρχε μια ρευστή κατάσταση όσον αφορά περίπου το αν θα μείνουν, 100 θα παιδιά, θα περίπου 100 περίπου από τα 90 ως τα 100. Τα οποία θα μοιραστούν σε όλα αυτά τα σχολεία από ένα το μέχρι... Λογικό είναι να μοιραστούν στις ΔΙΕΠ οι οποίες θα γίνουν στα σχολεία που προαναφέρατε κι εσείς. Και από εκεί και πέρα θα δούμε με ποιο εκπαιδευτικό προσωπικό θα λειτουργήσουν, γιατί παράλληλα θα πρέπει να γίνουν τοποθετήσεις. Αυτό πρέπει να το φροντίσετε εσείς μετά, κύριε Μπουτσιάδη. Είναι μέσω Υπουργείου. Προκυρήσαν τις θέσεις, είτε αναπληρωτές είτε μόνιμοι, έρχονται και καλύπτουν ας πούμε, τις ανάγκες εκπαίδευσης αυτών των δομών. Οι οποίοι σε ποια γλώσσα θα μιλάνε στα παιδιά. Εντάξει, να κάνουμε μάθημα. Ελπίζουμε, θα βρούμε. Θα βρούμε τον κοινό κώδικα, κώδικα επικοινωνίας. Νοηματική, τι θα βρούμε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι πολλά από τα παιδιά αυτά τα οποία φιλοξενούν. Μιλάνε ελληνικά. Όχι, μιλάνε ελληνικά, αλλά έχουν φοιτήσει για κάποιο διάστημα σε άλλες δομές, σε κάποια νησιά πιθανόν. Οπότε έχουν μια πρώτη εξοικείωση με το εκπαιδευτικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε απορία. Σε ποια γλώσσα θα τα μιλάμε τα παιδιά για να τα διδάσκουμε. Ξέρετε, στην εκπαίδευση βρίσκουμε τρόπους επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μαθήματα τα οποία το γλωσσικό, ο κώδικας γλώσσας είναι περιορισμένος. Ας πούμε τα μαθήματα φυσικής αγωγής, τα μαθήματα εικαστικών, τα μαθήματα καλλιτεχνικών γενικότερα, η μουσική ας πούμε, έχουν περιορισμένες ανάγκες γλώσσας. Επικοινωνούμε με άλλον τρόπο. Θα βρούμε τρόπο, μη στεναχωριέστε. Υπάρχει δυνατότητα. Το έχω απορία πάντως αυτό, γιατί μου φαίνεται πάρα. Εντάξει, και σε εμάς μένει μια απορία, θα το δούμε. Είναι κάτι καινούργιο για την περιοχή μας, για την πρωτοβάθμια Καστοριάς. Δεν είχαμε άλλες τέτοιες δομές στο παρελθόν. Ελπίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, τα άτομα που θα απασχοληθούν εκεί, θα έχουν και μια προεκπαίδευση, φαντάζομαι, και μια επιμόρφωση, συνεχή παρακολούθηση κτλ. Τώρα, κύριε Μπουτσιάδη, υπάρχει περίπτωση και πώς θα απορροφήσετε τυχόν κραδασμούς που θα έχουν σε τοπικές κοινωνίες που θα υποδεχθούν αυτές τις τάξεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, διότι πραγματικά η τοπική κοινωνία πρέπει να είναι ενήμερη και πρέπει να είναι συμμέτοχη στη διαδικασία. Θυμίζω μόνο που είχατε αναφέρει κάποιες πληροφορίες ή ενδεχόμενα πιθανά σχολεία το καλοκαίρι, τι είχε γίνει, θυμάστε τι είχε γίνει. Να σας θυμίσω ότι με κάποια πρωτοβουλία μας είχαμε πει να οργανώσουμε μια ενημερωτική συνάντηση φορέων και όποιον πιθανόν εμπλεκομένων στην υπόθεση. Μας ζητήθηκε να την ακυρώσουμε, να την αναστείλουμε. Το κάναμε και αυτό. Περιμένουμε πρωτοβουλίες από την Περιφερειακή Διεύθυνση, η οποία θα έχει σαν στόχο, φαντάζομαι, τη διαχείριση και αυτού του άγχους, ας πω σε εισαγωγικά, της τοπικής κοινωνίας. Αυτό όμως θα το αναλάβει η Περιφερειακή Διεύθυνση ή θα το αναλάβετε εσείς? Νομίζω ότι είναι αποκλειστικά θέμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης, γιατί προς το παρόν σας λέω δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τις προτινόμενες δομές και ό,τι αφορά την εκπαίδευση προσφύγων. Μάλιστα. Αύριο θα μας τα ξεκαθαρίσει αυτά ο κύριος Μαρτύρης. Ελπίζω, ο κύριος Μαρτύρης είναι ο καθηγητής. Για να μας πει και πότε θα ξεκινήσουν, γιατί όλα αυτά που συζητάνε είναι υποίδρυση τάξης υποδοχής. Σωστά, έτσι. Σωστά. Έχει παρέλθει αρκετός χρόνος, περιμέναμε λίγο νωρίτερα βέβαια να οργανωθούν όλα αυτά. Έστω και τώρα όμως είναι ανάγκη τα παιδιά αυτά να εμπλακούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες όπως χρειάζεται ανάλογα με την ηλικία τους. Είναι κρίμα να μένουν τα παιδιά στις δομές φιλοξενίας. Είναι απαράδεκτο για μένα.
Ναι, να μεγαλώνουν δηλαδή χωρίς να μαθαίνουν τα στοιχειώδη. Στην τελική είναι και παράνομο να ξέρετε, διότι δεν δικαιούμαστε σαν πολιτεία, σαν ελληνικό κράτος, να αφήνουμε παιδιά τα οποία ζουν στην πατρίδα μας χωρίς εκπαίδευση. Τα δικαιώματα να των παιδιών. Να τύχουν της ελληνικής παιδείας. Ναι, και τη ελληνική παιδεία κατά βάση, αλλά από εκεί πέρα τη εκπαίδευση γενικότερα. Ναι, να σα πω ότι μεταξύ των δικαιωμάτων του παιδιού από το χάρτη δικαιωμάτων του ΟΗΕ, επιβάλλει στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά. Μάλιστα. Μεγάλο στοίχημα λοιπόν για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά στον νομό μας και ειδικά στις μικρές κοινωνίες που πρέπει να δουν αυτή την υπόθεση ως μια νέα πραγματικότητα ίσως μπροστά τους. Είναι μια πρόκληση, κυρία Νατσούλη, στην οποία πρέπει να απαντήσουμε θετικά. Μπορούμε και να όλοι πάντως να κατανοήσουμε όλους τους φόβους που μπορεί να υπάρχουν, έτσι, από την άλλη. Προφανώς και υπάρχουν φόβοι, γιατί είναι κάτι καινούριο. Το άγνωστο πάντα φοβίζει. Το άγνωστο γίνεται για πρώτη φορά το άγνωστο μένα, αλλά όταν είσαι καλά προετοιμασμένος και επειδή εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στους συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά κάνουν πολύ σοβαρή και καλή δουλειά, νομίζω ότι θα ανταπεξέλθουμε και στις δυσκολίες αυτές. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε αύριο περισσότερα. Επαναλαμβάνουμε τον κύριο Μαρδύρη, που όπως τονίζει ο κύριος Πουτσιάδης, έχει την όλη ευθύνη και την τελική απόφαση. Έτσι, γιατί είναι αυτό, να το διευκρινίσουμε. Την τελική απόφαση ο κύριος Πουτσιάδης εισηγήθηκε, όπως και η δευτεροβάθμια της Καστοριάς. Την τελική όμως απόφαση για το πού θα γίνουν οι τάξεις υποδοχής την έχει ο κύριος Μαρδύρης. Δηλαδή, έτσι, περιφερειακή. Διεύθυνση εκπαίδευση της Δυτικής Μακεδονίας. Και όχι μόνο για την Καστοριά, όπως καταλαβαίνετε, και ο Μαρδύρης αποφασίζει και για την Κοζάνη και για τη Γρεβενά και για την Φλόρινα. Για όλους τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Πουτσιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Μακάρι, για να δούμε. Να λειτουργούμε με αισιοδοξία. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη, και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ και άλλη μια φορά που μας δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε και να μιλήσουμε για θέματα εκπαίδευσης. Είστε καλά. Καλημέρα.